Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης από το AntonyDavidPhoto.com και σας καλωσορίζω στο Monday Fix. Στο σημερινό Monday Fix θα σας δώσω 5 συμβουλές για καλύτερα αυτοπορτρέτα. Έτσι λοιπόν, εάν θέλετε να ξέρετε ποια είναι η καλύτερη γωνία σε σχέση με το φως, τι πρέπει να αποφεύγετε για να μην βγάζετε ένα συνηθισμένο αυτοπορτρέτο και αρκετές άλλες συμβουλές, παρακολουθήστε το βίντεο μέχρι το τέλος και θα έχετε όλες τις απαντήσεις. Ας ξεκινήσουμε. Λογικά θα παρατηρήσατε ότι σας είπα ότι θα σας δώσω συμβουλές σχετικά με αυτοπορτρέτα και όχι με selfies. Αυτό δεν έγινε τυχαία, καθώς πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτοπορτρέτου και μεταξύ selfie φωτογραφίας. Ο όρος selfie for the record έχει εμφανιστεί πρώτη φορά στον κόσμο το 2002. Ωστόσο, πολλοί φωτογράφοι ανάμεσά τους και εγώ βγάζαμε τον εαυτό μας φωτογραφίες πολύ πριν επικρατήσει αυτός ο όρος. Απλά στις μέρες μας τυχαίνει να έχουμε ταυτίσει την έννοια της αυτοφωτογραφίας με την έννοια της selfie φωτογραφίας, κάτι το οποίο εγώ θεωρώ λάθος και θα εξηγήσω στην πορεία τι εννοώ με αυτό. Έτσι λοιπόν, τι ονομάζουμε selfie, τι ονομάζουμε αυτοπορτρέτο. Η selfie φωτογραφία συνήθως είναι αυτή η φωτογραφία η οποία γίνεται με το κινητό ή με τη μηχανή μας, αν έχουμε ένα ελαφρύ μικρό μοντέλο φωτογραφικής μηχανής, και είμαστε στο έτσι και βγάζουμε φωτογραφία εμάς ή μια ομάδα ανθρώπων. Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε αυτή την κατασκευή, την οποία εγώ προσωπικά, όσοι με γνωρίζετε, ξέρετε ότι τη συχαίνομαι, η οποία είναι το selfie stick. Το οποίο selfie stick φυσικά δεν είναι για DSLR μηχανές, είναι για κινητά και μας επιτρέπει να έχουμε το κινητό σε απόσταση για να μπορούμε να βγάλουμε εμάς ή και περισσότερο κόσμο. Το ότι εγώ φυσικά συχαίνομαι το selfie stick ή δεν μου αρέσουν τόσο πολύ οι selfies δεν σημαίνει ότι δεν προτείνω να κάνετε κάτι αντίστοιχο άμα θέλετε να έχετε μια αμνηστική φωτογραφία και φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν βγάζω και εγώ τον εαυτό μου selfies κάποιες φορές, έτσι. Για χαβαλέ κυρίως, αλλά και για αμνηστικούς σκοπούς. Ωστόσο, ένα αυτοπορτρέτο δεν έχει σαν σκοπό να σε βγάλει αμνηστικά κάπου απαραίτητα, δηλαδή έχει πάει διακοπές και βγάζει τον εαυτό σου ένα αυτοπορτρέτο, έχει και ως σκοπό να σε βγάλει κανονικά σαν να σε έβγαζε κάποιος άλλος φωτογράφος φωτογραφία. Έτσι λοιπόν, εκεί είναι για μένα η μεγάλη διαφορά του αυτοπορτρέτου από την selfie. Το αυτοπορτρέτο λοιπόν αποσκοπεί στο να πει και μια ιστορία, να είναι κάτι πιο καλλιτεχνικό, κάτι πιο ιδιαίτερο, κάτι πιο προσεγμένο και όχι απλά ένα snapshot το οποίο απλά κάναμε το κινητό μας και μέσα στο κάδρο φυσικά φαίνεται και το χέρι μας, έτσι. Άρα λοιπόν, η πρώτη συμβουλή είναι να αποφεύγετε τις selfies και να προτιμάτε τα αυτοπορτρέτα. Πώς θα κάνω, θα μου πεις, αυτοπορτρέτο, άμα η μηχανή μου είναι 1,5 κιλό και δεν μπορώ να τη σηκώσω στο έτσι, αφού φυσικά είναι βαριά, θα πάρεις ένα τρίποδο. Είναι πάρα πολύ απλή η λύση. Παίρνεις ένα τρίποδο, βάζεις τη μηχανή σου πάνω στο τρίποδο, προεστιάζεις, θα πω στη συνέχεια πώς το κάνεις αυτό το πράγμα και φυσικά έχεις μια φωτογραφία η οποία σε δείχνει ολόκληρο και δεν δείχνει ένα μέρος του χεριού σου να φτάνει μέχρι την κάμερα. Έστω λοιπόν ότι έχεις βρει το κάδρο σου, έχεις βρει το φως, έχεις βρει την πόζα που σου αρέσει και θέλεις να σε βγάλεις φωτογραφία, θες να βγάλεις ένα αυτοπορτρέτο. Έτσι λοιπόν, βάζεις τη μηχανή σου επάνω στο τρίποδο και προτείνω να χρησιμοποιήσεις είτε timer, άρα λοιπόν βάζουμε το χρονόμετρο και μετράει ανάποδα η μηχανή μέχρι να κάνει το κλικ, είτε μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα ασύρματο τηλεκοντρόλ το οποίο μπορεί να ενεργοποιήσει τη μηχανή σου όποτε κάνεις το κλικ, είτε επίσης αν έχεις μηχανή που το υποστηρίζει αυτό το πράγμα και έχει WiFi, μπορείς να ενεργοποιήσεις το κλικ της μηχανής σου, να κάνεις κλικ δηλαδή μέσα από το κινητό σου με την εφαρμογή η οποία είναι συμβατή φυσικά με τη μηχανή σου. Έτσι. Ωστόσο, μένει ένα σημαντικό πράγμα. Από τη στιγμή που εσύ είσαι πίσω από τη μηχανή, έχεις βρει το κάδρο, έχεις στήσει τη μηχανή σου κτλ. Και μετά πας από μπροστά, πώς η μηχανή σου θα εστιάσει. Εγώ προτείνω να δουλεύετε με προεστίαση και σχετικά μικρά διαφράγματα τύπου 5,6, 7,1 ή 8, ώστε να έχετε μεγάλο βάθος πεδίου και να μην βγείτε εκτός εστίασης. Ωστόσο, οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να τοποθετηθεί στο σημείο που θέλεις να βρίσκεσαι, είναι μια χαρά για να μπορέσει να παίξει το ρόλο ενός ντάμι, όπως λέω εγώ, μιας κούκλας ουσιαστικά. Και εστιάζεις πάνω σε αυτό το αντικείμενο και έτσι μπορείς μετά να κάνεις όσα κλικ θέλεις χωρίς να περιμένεις η μηχανή σου να εστιάσει. Και φυσικά, αν η μηχανή σου έχει την δυνατότητα να εστιάζει τη στιγμή που πατάς το κλικ από το ασύρματο τηλεκοντρόλ, μπορεί να μπερδευτεί και να μην σε δει καλά, να μην εστιάσει σε σένα και να εστιάσει το φόντο σου. Έτσι λοιπόν θα χάσεις το κλικ. Ένα light stand σαν αυτό εδώ. Χωράει μέσα, ναι. Σαν αυτό το light stand λοιπόν. Δεν θα πω τη μάρκα ούτε θα πω που το πήρα φυσικά γιατί δεν με έχουν πληρώσει οι άνθρωποι για να το κάνω αυτό το πράγμα. Βάζουμε λοιπόν ένα light stand. Άμα είμαστε φωτογράφοι, είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό το πράγμα κοστίζει γύρω στα 15-20 ευρώ, είναι πάμφθινο. Έτσι. Βάζουμε λοιπόν το light stand στο σημείο που θα βρισκόμαστε, ας πούμε εδώ. Το συγκεκριμένο φυσικά προεκτείνεται. Το βάζουμε λοιπόν στο σημείο που θέλουμε να είμαστε, πηγαίνουμε στη μηχανή μας, εστιάζουμε εδώ πέρα πάνω. Αν δεν μας κάνει αυτό και δεν μας είναι αρκετό για να εστιάσουμε, που δεν νομίζω, κολλάμε ένα χαρτάκι επάνω έτσι για να φαίνεται πιο έντονα ή κάτι με ένα σχέδιο, απλά να μπορούμε να καταλάβουμε με την κάμερά μας τι βλέπουμε και εστιάζουμε σε αυτό. Βγάζουμε λοιπόν το light stand
από το σημείο που θέλουμε να φωτογραφηθούμε. Έχουμε κάνει ένα σημάδι κάτω στο πάτωμα για να ξέρουμε πού να στηθούμε ακριβώς και αρχίζουμε να ποζάρουμε όπως φανταστήκαμε ότι θέλουμε να βγάλουμε την φωτογραφία μας. Έτσι λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολο να έχουμε πολλά frames μετά από λίγο, δοκιμάζουμε κάποιες εναλλακτικές γωνίες, ποζάρουμε λίγο διαφορετικά σε σχέση με το φως, τσεκάρουμε κάθε φορά την οθόνη της μηχανής μας να δούμε αν τα καταφέραμε και είμαστε έτοιμοι. Πάμε τώρα στην τρίτη συμβουλή, η οποία έχει να κάνει με τη γωνία λήψης. Εάν χρησιμοποιείτε ευρυγόνιο φακό τύπου 18-55 και φωτογραφίζετε για παράδειγμα στα 18 χιλιοστά και είστε αρκετά κοντά σε εσάς, τότε θα υπάρχουν παραμορφώσεις, επειδή οι ευρυγόνιοι φακοί γενικότερα παραμορφώνουν ό,τι βρίσκεται στα άκρα του κάδρου. Έτσι λοιπόν, εάν φωτογραφίσετε από πολύ ψηλά τον εαυτό σας, θα σας θυμίζει το τελικό αποτέλεσμα τις φωτογραφίες που βγάζανε κάποτε τα ήμου. Αν θυμάστε τη φάση με τα ήμου, σίγουρα θυμάστε και αυτή τη φάση που όλα ήταν από ψηλά, με κάτι κεφάλια τεράστια σαν υδροκέφαλοι και κάτι ποδαράκια πολύ λεπτά. Αυτή λοιπόν η παραμόρφωση του μεγάλου κεφαλιού και του μικρού σώματος πήγαζε από την ψηλή γωνία αφενός και αφετέρου από το ευρυγόνιο φακό που είχαν τα κινητά ή οι φωτογραφικές μηχανές που χρησιμοποιούσαν, και έτσι λοιπόν έβγαινε αυτή η παραμόρφωση. Εάν θέλετε φυσικά για χαβαλέ να κάνετε κάτι τέτοιο, ναι, κομπλέ, κάντε το. Ωστόσο, αν θέλετε να βγάλετε μια κανονική φωτογραφία, αν είστε λεπτοί σαν εμένα, δεν θέλετε να βγείτε από ψηλά, έτσι, διότι πολύ απλά θα σας κάνει να φαίνεστε ακόμα πιο λεπτοί αυτή η παραμόρφωση. Θα φαίνεται το κούτελό σας τεράστιο και τα μάγουλα και το πηγούνι θα στενέψουν προς τα κάτω και φυσικά το υπόλοιπο σώμα. Έτσι λοιπόν, δεν θα βγαίνετε ιδιαίτερα κολεγευτικοί, θα έλεγα. Αντίστοιχα, αν έχετε παραπάνω κιλά από μένα, είστε 2-3 φορές σαν εμένα, δεν θέλετε να βγάλετε φωτογραφία από κάτω προς τα πάνω. Διότι αντίστοιχα, πάλι λόγω παραμόρφωσης, θα σας δείχνει ακόμη πιο φαρδής η φωτογραφία. Θα φαίνεστε πιο φαρδής στη φωτογραφία και έτσι λοιπόν δεν είναι ούτε αυτό κολακευτικό. Άρα κάνουμε το ανάποδο. Αν έχουμε μερικά έξτρα κιλά, βάζουμε τη μηχανή μας πιο ψηλά λίγο, όχι σε level ήμο, απλά λίγο πιο ψηλά από το κανονικό από τον μπροστά, από το eye level που λέμε, το επίπεδο ματιών. Έτσι, τη βάζουμε λίγο πιο πάνω και εκμεταλλευόμαστε την παραμόρφωση που κάνει, γιατί μας στενεύει ουσιαστικά προς τα κάτω. Ενώ αντίστοιχα, αν είμαστε σαν εμένα, βάζουμε πιο χαμηλά την κάμερα από το eye level, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε την παραμόρφωση του φακού και να μπορέσουμε να βγούμε πιο κολακευτικοί στην φωτογραφία που θέλουμε να βγάλουμε. Πάμε τώρα στην τέταρτη συμβουλή, η οποία έχει να κάνει με το φως. Όποιος και όποια από εσάς είδε το Monday Fix νούμερο 6, το πρώτο τελευταίο Monday Fix που ανέβασα λοιπόν πριν 2 εβδομάδες, σίγουρα θυμάται τη συμβουλή που είπα περί του ήλιου. Όσοι δεν το έχετε δει, σας προτείνω να πάτε να το δείτε, διότι έχει πολλές άλλες συμβουλές σχετικά με καλύτερες φωτογραφίες. Επί του θέματος τώρα για αυτοπορτρέτα. Δεν έχουμε ποτέ τον ήλιο ή γενικά τη φωτιστική πηγή ακριβώς απέναντι από εμάς, διότι πολύ απλά αυτό μας προσφέρει ένα επίπεδο αποτέλεσμα και δεν μας αρέσουν οι επίπεδες φωτογραφίες. Μιλάω φυσικά επίπεδοι από άποψη τονικότητας, έτσι, από άποψη φωτισμού, σκιών κτλ. Όταν λοιπόν το φως το έχεις ακριβώς απέναντί σου, είσαι τελείως επίπεδος, δεν δημιουργούνται σκιές, δεν δημιουργείται όγκος. Η φωτογραφία είναι ένα δυσδιάστατο μέσο. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους προσπαθούμε να δώσουμε την ψευδαίσθηση του 3D, του βάθους, του όγκου μέσα στη φωτογραφία μας. Και ένας από αυτούς τους τρόπους, φυσικά, και ένας από τους καλύτερους τρόπους μάλιστα, είναι η σωστή διαχείριση και τοποθέτηση του φωτός, καθώς επίσης και η σωστή τοποθέτηση του θέματός μας σε σχέση με το φως. Έτσι λοιπόν, προτείνω το φως να είναι υπογωνία πάντα, όχι τελείως στο πλάι, ούτε τελείως κάθετα, κάπου στα ενδιάμεσα, στα τρίτα που λέμε, 45 μοίρες γωνία. Είναι ένα καλό σημείο. Αντίστοιχα, μπορείτε να παίξετε και με το πάνω κάτω που θα βρίσκεται το φως. Αν θα είναι πιο ψηλά ή πιο χαμηλά, ανάλογα με το τι αισθητικό αποτέλεσμα θέλετε να πετύχετε. Εάν θέλετε να πετύχετε κάτι πιο ατμοσφαιρικό, εάν δείτε το κανάλι μου στο YouTube, θα δείτε ότι έχω φτιάξει ένα βίντεο στο οποίο σας κατευθύνω βήμα προς βήμα πώς να φτιάξετε ένα grid. Είναι ένας light modifier αυτός, ένα εξάρτημα παραμετροποίησης φωτισμού που το φοράμε πάνω στο φλασάκι μας και μας επιτρέπει να ρίξουμε μια πολύ πιο στενή δέσμη από αυτή που μπορεί να ρίξει το flash από μόνο του όταν το αγοράζουμε κατευθείαν. Έτσι λοιπόν, εάν θέλουμε κάτι πιο ατμοσφαιρικό, χρησιμοποιούμε το grid, το βάζουμε πάνω στο flash, το βάζουμε από ψηλά και έτσι έχουμε περίπου ένα αποτέλεσμα σαν αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή σε εμένα. Απλά εγώ αυτή τη στιγμή στη λάμπα που χρησιμοποιώ ένα snoot, το οποίο είναι μια άλλη κατασκευή διαφορετική. Δεν ρίχνει τόσο στενή δέσμη όσο το grid, ωστόσο ρίχνει στενή δέσμη φωτισμού, γι' αυτό βλέπετε κυρίως εμένα φωτισμένο και τον υπόλοιπο χώρο πιο σκοτεινό. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε κάτι ατμοσφαιρικό, παίζουμε έτσι μπάλα. Αν θέλουμε κάτι πιο εύθυμο, πιο χαρούμενο, παίζουμε σε ένα πιο κατάφωτο περιβάλλον, σε ένα πιο φωτεινό περιβάλλον, με πιο έντονα ζωηρά χρώματα, αλλά προσπαθούμε να μην είναι υπερβολικά ζωηρά τα χρώματα και το γύρω-γύρω, διότι έτσι θα τραβήξουμε την προσοχή πάνω από εμάς. Και ουσιαστικά, ένα καλό αυτοπορτρέτο, ο σκοπός του είναι να πέφτει η προσοχή πάνω σε εμάς και μετά να πέφτει στο περιβάλλον που βρισκόμαστε. Την καλύτερη συμβουλή νομίζω την άφησα για το τέλος. Πάμε λοιπόν στην πέμπτη συμβουλή, η οποία είναι η εξής. Ξεχάστε τις φωτογραφίες με τις κάμερες μπροστά από το πρόσωπό σας.
Αυτό το πράγμα το έχει κάνει και η κουτσή Μαρία εκεί έξω. Όποιος έχει πιάσει φωτογραφική μηχανή στα χέρια του, σίγουρα έχει βγάλει ένα αυτοπορτρέτο ή μια selfie, αν θέλετε, με την κάμερα μπροστά στο πρόσωπό του. Δηλώνω και εγώ ένοχος, και εγώ το έχω κάνει στο παρελθόν φυσικά αυτό το πράγμα, αλλά πλέον έχω δει ότι είναι τόσο συνηθισμένο, τόσο κλισέ, που πλέον δεν αποτελεί κανένα ενδιαφέρον για εμένα. Επίσης έχει πάρα πολλά αρνητικά αυτό το πράγμα. Όταν φωτογραφίζεις τον εαυτό σου με την κάμερά σου μπροστά στο πρόσωπό σου, διαφημίζεις περισσότερο την κάμερα παρά τον εαυτό σου. Το διαφημίζεις, πάρτε το φυσικά μεταφορικά, δεν σας διαφημίζεται απαραίτητα κάπου, αλλά όταν μιλάμε για ένα αυτοπορτρέτο, ουσιαστικά σε παρουσιάζεις στον κόσμο. Όταν λοιπόν έχεις μια κουμούτσα μπροστά στο πρόσωπό σου, η οποία γράφει Canon, Nikon, Sony, whatever, τι παίζει εκεί πέρα, τι δείχνεις από τον εαυτό σου, δείχνεις μόνο το μάτι σου. Δεν είσαι εσύ λοιπόν, είσαι κάποιος που όσοι σε ξέρουν σε αναγνωρίζουν και φυσικά αναγνωρίζουν περισσότερο το εργαλείο που κρατάς, διότι είναι πιο πιθανό να γνωρίζουν περισσότεροι την κάμερα που κρατάς παρά εσένα τον ίδιο. Έτσι λοιπόν, προτείνω να μην βγάζουμε φωτογραφίες με τις κάμερες μέσα στο πρόσωπό μας. Μπορούμε να βγάλουμε φωτογραφίες διαφορετικές, να κρατάμε την κάμερα στο πλάι, να την έχουμε στα χέρια μας, να φωτογραφίζουμε εκείνη την ώρα και να είμαστε από το πλάι, ίσως και να φαινόμαστε και εμείς και η κάμερα. Ή βάλτε ρε παιδιά λίγο φαντασία μέσα. Θέλετε να βγάλετε την τέτοια καλά την κάμερα μαζί με σας σε ένα αυτοπορτρέτο. Κάντε φωτογραφίες οι οποίες να δείχνουν την κάμερα μπροστά και να βγαίνετε εσείς από μέσα από την κάμερα με χέρια και πόδια, ξέρω εγώ. Φωτογραφίες όπως αυτές που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι φωτογραφίες που βγήκανε τελείως αυθόρμητα και είναι φυσικά και πιο αστείες. Έχουν μια φαντασία μέσα, δεν είναι απλά μια κάμερα με μια μούρη μπροστά, είναι κάτι παραπάνω, είναι κάτι το ιδιαίτερο. Προσπαθήστε να ξεχωρίσετε. Το σημαντικότερο tip από όλα είναι να υπάρχει φαντασία όταν προσπαθείτε να βγάλετε ένα αυτοπορτρέτο. Μην βγάζετε λοιπόν αυτό που έχει βγάλει όλος ο άλλος κόσμος, βγάλετε κάτι ξεχωριστό, κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το αστείο ακόμα. Το αστείο πάντα περνάει, πάντα είναι όμορφο το αστείο. Οπότε λοιπόν φροντίστε να περάσετε το μήνυμά σας με χιούμορ, εάν θέλετε. Αν δεν θέλετε, μπορείτε φυσικά να κάνετε κάτι σοβαρό. Δεν επιβάλλεται να είμαστε παντού αστείοι. Ωστόσο, η φαντασία, κατά την άποψή μου, στην φωτογραφία επιβάλλεται να υπάρχει, διότι αυτό είναι που ξεχωρίζει ένα snapshot από μια καλλιτεχνική φωτογραφία, μια ιδιαίτερη φωτογραφία που περνάει ένα μήνυμα και λέει μια ιστορία. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος του σημερινού βίντεο. Εάν το βρήκατε χρήσιμο και σας βοήθησε, εκτός από το κλασικό like που κάνετε κάθε φορά, βγείτε εκεί έξω και εφαρμόστε αυτά που σας είπα για να δείτε καλύτερα αυτοπορτρέτα στους εαυτούς σας. Όσοι και όσες δεν έχετε κάνει subscribe ή follow, κάντε τώρα subscribe και follow, διότι κάθε εβδομάδα ανεβαίνει, κάθε Δευτέρα συγκεκριμένα, νέο Monday Fix και κάθε Πέμπτη ανεβαίνει νέο βίντεο στο κανάλι μου με συμβουλές πάνω στη φωτογραφία. Εμείς όπως κάθε άλλη φορά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με συμβουλές ή στο επόμενο Monday Fix. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.